Έχει μείνει η Ντένι και η Δώρα, η Δώρα και η Ντένι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της αποχώρησης. Σοφία, θέλεις να μιλήσεις πρώτη, να μας πεις ποιο κορίτσι θέλεις να παραμείνει. Τώρα είσαι η πιο καινούρια παίκτρια mm-hmm. και η Ντένι είναι από τους πρώτους που ήρθε σε αυτό το παιχνίδι. Και είναι λίγο περίεργο για μένα, because ως τώρα έχω μια πάρα πολύ καλή γυναίκα που τη γνωρίζω σαν like, φίλη. Like, I don't know, like, με έκαμες να σε αγαπάω. Και από την άλλη, έχουμε μια άλλη, η Δώρα, που για μένα είσαι όντως σαν δώρο που ήρθες σε αυτό το παιχνίδι, because είσαι τόσο δυναμική και δεν φοβάσαι να πεις τι πιστεύεις. So, για μένα σε σέβομαι, because ως τώρα ακόμα είσαι δυναμική και δεν θέλεις μόνο να κρύβεσαι από πίσω από τους βαθμούς σου για να, you know, να είναι ευχαριστημένοι όλες τις άλλες. Τώρα πάμε στα, like, στο style και στα ρούχα. Η Ντένι ως τώρα έχει το πιο περισσότερο εξέλιξη ναι. στο style που έχω δει από όλες τις παίκτριες. Και που την άλλη έχουμε και τη Δώρα που δεν έχω πάρα πολύ καιρό να γνωρίζω το style σου, αλλά εγώ θεωρώ ότι τις εικόνες που έφερες ως τώρα, νομίζω ότι maybe φοβάσαι a little bit, because νομίζω θέλεις να είσαι εδώ και δεν θέλεις να φύγεις. Και θέλεις να είσαι πιο safe, να με ρισκάρεις, αλλά με τα risks που παίρνεις, για μένα, φέρνεις πάρα πολλά σε αυτό το παιχνίδι. Και είναι κρίμα, because σας θέλω και οι δύο σας εδώ, honestly. But θέλω να σώσω μια που θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μπορεί να δείξει τι έχει να φέρει. Να σώσω την Δώρα. Εμένα. Ναι. Εντάξει, νόμιζα ότι θα πει την Ντένι. I know, because δεν εννοούμε. Because obviously, θα στέλνω και οι δυο σας εδώ, σώζω την Δώρα. Οκ, ευχαριστώ. Δημήτρη μου, εσύ. Ξέρεις, τώρα, από εδώ και πέρα, έχουμε ξεπεράσει τη μέση και κάθε αποχώρηση είναι ένας μικρός θάνατος και για εμάς. Για τα κορίτσια, όσο να είναι, τα ζούμε, τα πονάμε. Έχουμε περάσει ώρες εδώ αμέτρητες. Όχι τόσο με τη Δώρα που είναι η πιο καινούργια, αλλά με την Ντένι και με κάθε κορίτσι που τυχόν βρεθεί εδώ μπροστά μας. Τώρα δεν ξέρω, Δώρα μου, αν τρία κορίτσια από την Πάτρα, εδώ μέσα τι θα γίνει αν μείνουνε. Έχεις μια αισθητική και φαίνεται στον ντύσιμό σου. Έχεις ένα γούστο, είσαι ελεγκάτη γυναίκα, έχεις μια φινέτσα, αλλά πολλές φορές βάζεις ένα φράχτη γύρω σου και στυλιστικό. Και σε ανθρώπινο επίπεδο, που εγώ θα ήθελα να το ξεπεράσεις και να αφήσεις λίγο το αντιληπτικό σου και το μυαλό σου πιο ανοιχτό σε καινούργια πράγματα και σε καινούργιες ιδέες και σε κάποια λόγια που τυχόν οι λέξεις που τυχόν είναι παρεξηγήσιμα, αλλά χωρίς να εννοούνται με αυτή την έννοια που μπορεί να τα εισπράττεις εσύ. Παρ' όλα αυτά, έχεις φέρει κάποια ρούχα, όχι πολλές φορές, γιατί κατά κύριο λόγο οι εμφανίσεις σου δεν πήγαν πολύ καλά, αλλά προς το τέλος αρχίζεις και το βρίσκεις. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή, οι τελευταίες εμφανίσεις σιγά σιγά δείχνουν μια εξελεκτική, μια ανωδική πορεία, που αυτό είναι πολύ θετικό. Απ' την άλλη, έχουμε την Ντένι, που έχει ένα πολύ μεγάλο κοινό, που όσον αφορά την Ντένι, εάν μια εβδομάδα δεν της πάει καλά, και είναι προτινόμενη και μένει εδώ, η επόμενη εβδομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Λες και πεισμώνει η ίδια
το βάζει στόχο να μας αποστομώσει και να πάει πολύ ψηλά. Θεωρώ ότι μια εβδομάδα κακή ήταν αυτή για εσένα. Αν ήταν στο χέρι μου, θα έπρεπε να μείνετε και οι δύο. Αλλά δεν μπορώ. Γιατί και οι δύο αντιπροσωπεύετε δύο διαφορετικά είδη γυναικών. Οπότε εγώ θα πρέπει τώρα να διαλέξω το κορίτσι που θεωρώ ότι είναι καλό να μείνει για το show. Ντένι. Εάν μείνεις, μου δίνεις το λόγο σου ότι την επόμενη εβδομάδα θα είσαι πολύ πιο δυνατή όπως μας έχει συνηθίσει. Θα βάλω τα δυνατά μου να κάνω το καλύτερο. Δώρα, εσύ θα έχεις την ανωδική πορεία που έχεις στις τελευταίες τρεις εμφανίσεις. Ναι. Θα επιλέξω την Ντένι. Γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο κοινό που όμοιά της δεν υπάρχει εδώ στο σοου αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Στέλια, πάμε σε σένα. Δώρα, μπράβο για το θάρρος και το θράσος σου. Αποφάσισες να έρθεις σε μια κακή εβδομάδα με δικά μου ρούχα, σε έναν καλά. Οκ. Καλά έκανες. Για να μας δείξεις τι μέχρι πού θες να το πας. Ενώ παίζεις λίγο με τη φωτιά με αυτό. Μου άρεσαν τα ρούχα που έχεις φέρει όλες αυτές τις μέρες. Και θεωρώ ότι έχεις αισθητική. Νομίζω ότι στα περισσότερα λάθος look έχεις κάνει μια υπερπροσπάθεια. Και γι' αυτό έρχονται κάπως αμήχανα. Και κάπως μπερδεύεσαι λίγο με τα concept. Και βάζεις στο μυαλό σου ότι θες να τα χωρέσεις όλα. Θες να το πλαισιώσεις όλο το θέμα για να μην κάνεις λάθος. Και στο τέλος θα κάνεις λάθος. Και όλο αυτό σε οδήγησε εδώ. Σύγχρονο κορίτσι, δυναμικό, με κανονικά πράγματα που την απασχολούν καθημερινά και κανονικές περιστάσεις, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Οπότε μας αφοράς πάρα πολύ. Όπως βέβαια και η Ντένι, η οποία είναι μέχρι τώρα ο Terminator. Ήσουν 7 φορές προτινόμενη. 7 δεν ήσουν, Δεν τις έχω μετρήσει αρκετές. Μετά από κάποια στιγμή σταμάτησε το μέτρημα. Ναι. 7 από τις 10. 10η εβδομάδα δεν είμαστε. 10. Ναι, ναι. 7 από τις 10 εβδομάδες ήσουν προτινόμενοι και τις 5 σε σώσαμε εμείς. Που αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι είχες μία αδύναμη αρχή, αλλά πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη και κάθε φορά που ήσουν προτινόμενοι, στην πραγματικότητα δεν μας επέτρεπες να σε αποχωριστούμε με την αξία σου και με την πορεία σου και με όλα αυτά τα look που μας έφερνες και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε να συζητήσουμε. Πολλές φορές βέβαια σε έσωσε και το χιούμορ σου και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τα πράγματα, που δεν υπήρξες ποτέ καθόλου βαρετή, ακόμη και στη χειρότερη σου εμφάνιση. Και αυτό είναι στυλ. Αυτό είναι πραγματικά στυλ και αυτό είναι ένα ταλέντο το οποίο δεν μαθαίνεται, είναι στάση ζωής και δεν αντιγράφεται. Δεν ξέρω πόσο περιθώριο υπάρχει σε αυτή την εξέλιξη ή αν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχεις πραγματικά μάθει ό,τι πρέπει να μάθεις και έχεις ολοκληρώσει αυτή τη θητεία στο My Style Rocks. Είναι κάτι που το σκέφτομαι εδώ και κάποιες μέρες σε σχέση με σένα. Δεν ξέρω τι περισσότερο μπορεί να κάνεις και αν πρέπει να κάνεις κάτι περισσότερο στο στυλ σου. Δηλαδή, έχεις μάθει να δίνεσαι πραγματικά σωστά για την κάθε περίσταση. Δεν ξέρω τι περισσότερο μπορεί να μας δώσει η Ντένι. Και πιστεύω ότι μπορεί να μας δώσει πολλά η Δώρα. Βέβαια, εσύ, Ντένι, είσαι ένα βασικό κομμάτι της φετινής σεζόν. Δεν ξέρω πώς θα ήταν το My Style Rocks φέτος αν δεν είχες περάσει από εδώ. Θα ήταν διαφορετικό, όπως πιστεύω και οποιαδήποτε άλλη κοπέλα έλειπε, θα είχε μια άλλη νότα. Σίγουρα, γιατί όλες είστε μοναδικές, αλλά εσύ πραγματικά με κάποιον τρόπο ξεχωρίζεις.
Δώρα, πώς σου φαίνεται η εμπειρία σου στο My Style Rocks? Μ' αρέσει. Πολύ. Νιώθω ότι θα πάει πολύ καλά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν μείνω, την επόμενη εβδομάδα θα είμαι ακόμα πιο δυνατή. Πιστεύεις δηλαδή ότι αξίζεις λίγη παράταση ή έτσι ας πούμε να μείνεις και να προχωρήσεις λίγο ακόμα ή σε βλέπεις στον τελικό, αν μείνεις? Και τα δύο. Τένι, πραγματικά πιστεύω ότι μας έχεις δείξει πάρα πολλές εικόνες και είμαστε σε ένα σημείο που οι εικόνες επαναλαμβάνονται. Απ' τη Δώρα δεν έχουμε δει πολλά πράγματα, αλλά ούτε και κάτι ιδιαίτερα ωραίο. Ντένι, ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσουμε. Εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και είμαι πολύ χαρούμενη που βρέθηκα εδώ. Και εμείς. Ήσουν μια καταπληκτική διαγωνιζόμενη. Αλλά πιστεύω ότι έχεις ολοκληρώσει τον κύκλο σου. Τώρα μπορείς να πας στη θέση σου, παραμένεις στο... Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ντένι μου. Εγώ. Έλα εδώ. Τι κάνουμε εδώ, σας χαιρετάω, αποχαιρετάμε, έτσι. Μη στεναχωριέστε. Όπου. Εντάξει. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Εντάξει, δεν θα χαθούμε. Όχι. Εδώ είμαστε. Ούτως ή άλλως το παιχνίδι τελειώνει σε λίγο καιρό. Φιλιά στον Μπραντ. Ναι. Στον Μπραντ πείτε από το μαύρο πείτε. Οκ. Καλή τύχη, αγάπη. Σοφία μου, μην τη λες αγάπη μου. Είσαι μια κούκλα. Σε ευχαριστώ για όλα. Χάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ. Φεύγω από εδώ. Όχι, θα πας να χαιρετήσω. Α, να χαιρετήσω. Έχω να χαιρετήσω. Δεν έχω λόγια. Δεν είναι αγαπημένο. Τίποτα αγαπημένο. Ε, μωρέ, σιγά. Εδώ είμαστε. Καλή επιτυχία σε όλα. Έλα, βρε. Έλα, βρε, Αμάντα μου, σε παρακαλώ. Εσύ που δεν με χώνευες, που ήθελες να με διώξεις. Ε, δεν το θυμάσαι. Η Διονυσία ήταν. Η Διονυσία ήθελε, τώρα θα την ξεμαλιάσω. Σε 2 χρόνια θα καταλάβουν. Ναι. Σε 2 χρόνια. Τότε που θα είσαι παντρεμένη πια με τον Μπραντ. Όχι, δεν θέλω γάμο. Όχι. Όχι. Σ' αγαπώ πολύ, σε ευχαριστούμε και πάρα εγώ, πολύ. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Σε αλήθεια πιθανή. Θα σε ευχαριστώ πολύ απίθανε για όλα. Και σε έχουμε αγαπήσει όλοι πάρα πολύ. Και εγώ πολύ. Και τώρα θα έχει ένα πολύ πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Νομίζω από εμάς τώρα, αλλά και όταν θα το δουν αυτό οι τηλεθεατές, ναι, και από εκείνους για όλο αυτό που μας έδωσες και τους χάρισες τα μεσημέρια. Εύχομαι πραγματικά να έδωσα κάτι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντένι. Ευχαριστώ.
μπορείς να πας από εκεί. Έφυγε η Ντένι. Λοιπόν, έφυγε η Ντένι. Πολύ περίεργο. Ειλικρινά. Και θα μας λείψει και θα σας λείψει και το ξέρω σας σίγουρα αυτό. Θα σας αφήσουμε τώρα. Θα ευχαριστήσω τα κορίτσια. Θα ευχαριστήσω τους τρεις κριτές που τόσο πολύ αγαπώ. Το Δημήτρη μου, τη Σοφία μου και το Στέλιο μου. Και θα δώσουμε ραντεβού για μια νέα εβδομάδα εδώ στο My Style Rocks με μια νέα κοπέλα. Και θα θυμόμαστε πάντα τις υπέροχες στιγμές που μας χάρισε η Ντένι Κουβαράκου. Ευχαριστώ πάνω από όλους εσάς. Γεια! Yeah.